3.000 είναι τα παιδιά που περιμένουν να τα προσκαλέσουμε για να τα βοηθήσουμε. Πώς να προλάβουμε? Και το κράτος δεν έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε εγκαίρως να γίνεται η επέμβαση και η συνεργασία σε αυτά τα παιδιά. Εκτός όμως από τα ναρκωτικά, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι για την νεολαία, όπως το αλκοόλ, το ξενύχτη και η άσωτη ζωή, ανέφερε ο κύριος Άνθιμος. Προσπαθούμε λίγο να κοιμηθούμε και ξυπνάμε τη νύχτα από τις φωνές. Όσο και αν βάλαμε μοναδικά παράθυρα, οι κραυγές δεν σταματούν. Βγαίνουν από τα κέντρα στις 2, στις 3, στις 5. Τώρα το πρωί που βγήκα για την εκκλησία, βγήκαν από τα κέντρα και ετρίχλησαν. Τι είναι αυτοί? Αυτοί θα κρατήσουν την κοινωνία, αυτοί θα βοηθήσουν, αυτοί θα γίνουν γονείς. Ο ιεράρχης της Θεσσαλονίκης ζήτησε από τους γονείς να είναι πολύ προσεκτικοί ακόμη και με τον τρόπο που τα παιδιά χειρίζονται το διαδίκτυο, καθώς όπως είπε, η κακή του χρήση μετατρέπει τους νέους σε άβουλα όντα με ψυχολογικά προβλήματα. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει